Να πούμε ότι στον εισαγγελέα αυτή τη στιγμή, μετά τα όσα καταγγείλαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή μας και που ζητήσαμε και την παρέμβαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον εισαγγελέα λοιπόν, το στέλεχος Νέας Δημοκρατίας για την ισχύρη του ανάρτηση κατά της 29χρονης μετά την έκκληση που κάναμε μέσα την εκπομπή μας. Και ευχαριστούμε πολύ την εισαγγελία για την άμεση... Για την άμεση παρέμβασή της. Σε ακούμε. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτά που είπες ακριβώς είναι το θέμα και αυτή ακριβώς είναι η είδηση. Βρίσκεται λοιπόν ενώπιον του εισαγγελέα πλέον το μέλος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι ανήκει... Το στέλεχος, ναι, το οποίο είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού, για όσους κατάλαβαν ή πιθανόν γνωρίζουν, για τα μηνύματα, τα σεξιστικού περιεχομένου και τα εσχρές αναρτήσεις που δεν θα επιτρέψουμε εμείς εδώ με να τίποτα, ακούσουμε. Με τίποτα, με τίποτα. Ευτυχώς ο εισαγγελέας είχε γρήγορα τα ανακλαστικά μετά την δημοσιοποίηση του θέματος μέσα στην εκπομπή μας, μετά τις φωνές μας μέσα εδώ την εκπομπή μας. Μπράβο στον εισαγγελέα, μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη που επιτέλους δρά γρήγορα. Αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει και μια επίσημη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας η οποία λέει ότι δεν είναι... Τι λέει ακριβώς? Ότι δεν είναι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και ότι αρνείται την οποιαδήποτε σχέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης με το συγκεκριμένο. Μέχρι στιγμής ήταν πάντως το μεγάλο στέλεχος που κατέβαινε ως υποψήφιος. Παρακαλώ, δεν θα πούμε γιατί απαγορεύεται να δώσουμε στοιχεία του συγκεκριμένου. Τα έχει ο εισαγγελέας και θα έχει να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη πλέον για προσβολή νεκρού. Πάμε λοιπόν τώρα γρήγορα. Πάμε λοιπόν τώρα για να αλλάξουμε κλίμα. Έχει γίνει